σελίδα 1019, είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη, κεφάλαιον ΙΕ 15 και εδάφιο 50. Εδάφιο 50. Τούτο δε λέγω αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού δε δύναται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσίαν. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δε θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχά της άλπηκη, διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλομεν μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού αδεί η νίκη σου. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρισης των Θεών, ως της δίδης ημάς τη νίκην δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Και να διαβάσουμε και από τη σελίδα 1047, από την επιστολή προς Θεσσαλονικείς, την πρώτη του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 13. Σελίδα 1047, Δέλτα 13. Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί περί των και κοιμημένων, δια να μην λυπείστε καθώς και οι λυπήμοι έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας, δια του Ιησού θέλει φέρει μεταυτού. Δια τούτο σας λέγομεν, δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δε θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπικα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα. Και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου, λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Αμήν. Στην ερώτηση των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος μας απάντησε απλά, κατανοητά, αλλά και με απόλυτη βεβαιότητα και γνώση της αληθείας, την οποία άλλωστε η αλήθεια αυτός δημιούργησε, ο αληθινός Θεός. Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού έτσι ώστε να παρατηρείται. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται καθήν ώραν δε στοχάζεστε. Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού έτσι ώστε να παρατηρείται, αλλά η Βασιλεία του Θεού πρέπει να είναι εντός ημών. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι γνώσης ούτε όψης. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται δια της πίστεως μόνο. Δια της πίστεως στα λόγια του Χριστού, δια της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όμως, επειδή η ερώτηση των Φαρισαίων ήταν για τις έσχατες ημέρες, τις οποίες βεβαίως δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αν και ρωτάγανε, γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν ήταν εντός αυτών, διότι δεν πίστευαν σε αυτόν τον οποίο ο Θεός απέστειλε ώστε να τους αποκαλυφθεί το σχέδιο του Θεού και ο λόγος του Θεού. Ο Κύριος μας όμως απευθύνθηκε στους μαθητάς του λέγοντας κάτι που τους εξέπληξε, αλλά συνεχίζει ακόμη να εκπλήττει όλους τους μαθητάς και εμάς σήμερα. Θέλου συνελθεί η μέρε, ότε θέλετε εσείς επιθυμήσει να δείτε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θα δείτε.
όταν θα γνωρίσετε, γιατί τώρα ακόμη ο Ιησούς Χριστός δεν έχει δοξαστεί, όταν θα γνωρίσετε και θα σας αποκαλυφθεί ο προφητικός λόγος και θα γνωρίσετε τα μέλλοντα να συμβώσει έξω από την εκκλησία και μέσα στην εκκλησία, τότε εσείς, τότε οι μαθητές του, θα επιθυμήσετε να δείτε μία από τις ένδοξες ημέρες που θα λάβουν χώρα στην εποχή που θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου με την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα επιθυμήσετε να δείτε μία των ημερών όπου συμπόσιο ένδοξο θα λαμβάνει η χώρα επάνω στο όρος του οίκου του Κυρίου, όπου η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Θα δείτε τη δόξα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αλλά θα ζηλέψετε όταν θα σας αποκαλυφθεί η δόξα της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί τότε θα είναι σαν τις ημέρες του Νόε, που οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, χωρίς να κατανοήσουν, επειδή δεν πίστευαν στα λόγια του Θεού που εξεφράζονται μέσα από το δίκαιο Νόε, ότι το τέλος αυτού του κόσμου όπως τον ξέρετε τελειώνει. 100 χρόνια κήρυται αυτός και η οικογένειά του, ενώ ταυτόχρονα κατασκεύαζε την Κιβωτό δια της οποίας έμελε να κατακρίνει όλη την ανθρωπότητα. Και οι άνθρωποι άκουγαν, έβλεπαν πάνω στο βουνό να οικοδομείται η Κιβωτός και ονείδιζαν και περιφρονούσαν. Αλλά ο καιρός πέρναγε και αυτοί μεν έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, ο δε Νόε και οι δικοί του στερεοί και αμετακίνητοι στην πίστη τους στο Λόγο του Θεού, περίσευαν πάντοτε στο έργο του Κυρίου, καθώς γνώριζαν ότι ο κόπος τους δεν είναι μάταιος. Ενώ όλοι έλεγαν ότι είσαστε ανόητοι και τρελοί που φτιάχνετε Κιβωτό πάνω στο βουνό, αυτοί έμεναν στερεοί και αμετακίνητοι στην αποκάλυψη του προφητικού λόγου που ο Θεός έδωσε στον Νόε, λέγοντας ότι σε λίγο τελειώνουν όλα, γιατί μέγας κατακλυσμός θα καταστρέψει όλη την οικουμένη. Έμεναν στερεοί και αμετακίνητοι στο λόγο του Θεού. Επαναλαμβάνω, ενώ οι άλλοι έξω έτρωγον, έπινον, ενύμφευον και ενυμφεύοντο. Αλλά έμεναν στερεοί και αμετακίνητοι, περισσεύοντες στο έργο του Θεού, επειδή γνώριζαν ότι ο κόπος τους δεν είναι μάταιος. Αλλά αυτό συνέχισε μέχρι τη στιγμή της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτό με εντολή του Θεού και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν όλους τους έξω. Το ίδιο συνέβη και εν τες ημέρες του Λότ, πολλά χρόνια αργότερα, είχε ο πολιτισμός δημιουργήσει νέες καταστάσεις, ώστε οι άνθρωποι δεν ήσαν μόνο τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες και νυμφευόμενοι, αλλά ακόμη αγόραζαν, πουλούσαν, είχε έρθει το εμπόριο στη ζωή των ανθρώπων, εφύτευαν, οικοδόμουν, άλλες συνθήκες πολιτισμικές και πολιτιστικές επικρατούσαν την εποχή του Νόε, άλλες συνθήκες επικρατούσαν την εποχή του Λότ, ίδιος ο Λόγος του Θεού και ίδια η πίστη στο Λόγο του Θεού των ανθρώπων του Θεού.
μέχρι τη στιγμή που ο Θεός έβγαλε το Λότ, τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του, και έβρεξε πυρ και θείον και κατεστράφησαν τα Σόδωμα και το Γόμορα. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας λέγει, το ίδιο θα συμβεί και τις έσχατες ημέρες, όπου και πάλι η οργή του Θεού θα αποκαλυφθεί, όπως την εποχή του Νόε, για την αμαρτία, την παράβαση, την ανομία και την απιστία των ανθρώπων, όπως και την εποχή του Λότ μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα, και πάλι τις έσχατες ημέρες θα αποκαλυφθεί η οργή του Θεού, καθώς μετά την επέμβαση του Θεού δεν θα έρθει τώρα κατακλυσμός, δεν θα έρθει τώρα βροχή με φωτιά και θείον, αλλά θα έρθει το κακό και οι θλίψεις που δεν έγινε ποτέ ούτε θα γίνει στην ανθρωπότητα, καθώς θα κυριαρχήσει μετά την αρπαγή των δικαίων, αφού δηλαδή η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, γιατί οι δίκαιοι, το δίκαιο έθνος, το ζητών την αλήθεια, θα έχει εκφύγει πάντων τούτων των μελώντων να συμβώσει. Όταν λοιπόν η αργή του Θεού θα αποκαλυφθεί με την παράδοση της ανθρωπότητος στον Αντίχριστο, στον ψευδοπροφήτη και στον διάβολο και τον σατανά, αφού όμως προηγούμενα, όπως έσωσε με την Κιβωτό τον Νόε, καθώς εισήλθε στην Κιβωτό, όπως έσωσε τον Λότ καθώς εξήλθε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, με τον ίδιο τρόπο θα σώσει ο Θεός το δικό του το λαό, που θα εισέλθει στο όρος του οίκου του Κυρίου, στην Εκκλησία του Χριστού, και θα εξέλθει από τον κόσμο, τις επιθυμίες του κόσμου και το φρόνημα του κόσμου. Και αυτή η σωτηρία δεν θα είναι με την Κιβωτό ή με την Έξοδο, αλλά θα είναι ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας μόνο παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Και όταν οι Φαρισαίοι, που δεν κατάλαβαν και πολλά πράγματα, ερώτησαν «Πού Κύριε?» και μάλιστα, για να πούμε την αλήθεια, και οι μαθητές δεν κατάλαβαν πολλά πράγματα και ρώτησαν, τότε μετά κατάλαβαν «Πού Κύριε?», τότε ο Ιησούς Χριστός τους αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό. Όπου είναι το σώμα του Χριστού, εκεί θα μαζευτούν και οι αετοί. Γιατί αυτοί που θα αρπαχθούν θα έχουν το σχήμα και το φρόνημα του αετού, ο οποίος κατοικεί σε όρη ψηλά που δεν μπορεί να πάει κανένα άλλο πτήνο. Δηλαδή θα είναι αυτοί που θα κατοικούν στο όρος του οίκου του Κυρίου που δεν μπορεί να ανέβει ο κόσμος, γιατί δεν δύναται να λάβει το Πνεύμα του Θεού, επειδή δεν το ξέρει, αλλά και ούτε μπορεί να το λάβει. Άρα το μεγάλο μυστικό, αδερφοί αγαπητοί, έγκυται στη διαφοροποίηση του Πνεύματος του Αγίου, καθώς αποκαλύπτηκε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, την πρώτη, λέγοντας «Αλλά εμείς», δεύτερο κεφάλαιο, 12 εδάφιο, «αλλά εμείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού. Και έτσι μόνο γνωρίζουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου γνωρίζουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς, τα οποία αφού τα γνωρίσαμε, τα κηρύττουμε, τα λαλούμε, αλλά προσοχή, όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, με λογική ανθρώπινη, με προγραμματισμό ανθρώπινο, με σοφία ανθρώπινη, αλλά με διδακτούς λόγους Πνεύματος Αγίου, καθώς τα ερμηνεύουμε
στους πνευματικούς τα πνευματικά. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν τα δέχεται αυτά, τα θεωρεί μορία. Δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν και δεν μπορεί ούτε να τα γνωρίσει. Διότι πνευματικώς ερμηνεύονται και αποκαλύπτονται. Άρα λοιπόν η μεγάλη διαφορά των εσχάτων ημερών είναι η δύναμη. Που είπε ο Χριστός, θα λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα μπορείτε να κηρύξετε σε όλα τα έθνη. Μεγάλη διαφορά είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά είναι η επαγγελία του Πατρός, η οποία δημιουργεί ανθρώπους πνευματικούς στους οποίους είναι δυνατόν να ερμηνεύονται τα πνευματικά και χωρίς του οποίου ο άνθρωπος παραμένει φυσικός, ο οποίος όλα αυτά τα θεωρεί μορία γιατί δεν μπορεί να τα γνωρίσει. Σκεφτόμουν, γιατί έχω εγγονάκια, το ξέρετε, και μέσα από τα εγγονάκια μου ο Θεός με έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη με έμαθε τι θα πει πλησιάσατε προς εμέ και θέλω πλησιάσει προς εσάς. Τελευταία όμως ο Θεός με δίδαξε με τον μεγάλο μου εγγονό, τον Κωνσταντίνο, τι είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του χριστιανού. Λογικό είναι να αγαπάω τα εγγονάκια μου, όπως όλα τα παιδιά της Εκκλησίας. Και σκεφτόμουν και προσευχόμουν, γιατί προσευχόταν και αυτός και είχε αιτήματα, αλλά τα αιτήματα του ήταν, θα τολμούσα να πω, και συγχωρέστε με γι' αυτό, απλοϊκά. Και το καταλάβαινε και ο ίδιος. Και ενώ κουβεντιάζαμε, μου λέει, τι να προσευχηθώ, τι να ζητάω, παππού? Πολύ σκληρή ερώτηση. Και κάθισα και προσευχήθηκα. Ω Κύριε, τι να το συμβουλεύσω? Τι είναι το σημαντικότερο σε ένα παιδί που ζει σε μια καλή χριστιανική εκκλησία, οικογένεια, που μεγαλώνει σε μια καλή χριστιανική εκκλησία, που ακούει συνεχόμενα το λόγο σου, που είναι βαφτισμένο με Πνεύμα Άγιο και πληρώνεται, που θα έλεγα ότι είναι ένα παιδί που ευχαριστούμε το Θεό για τα παιδιά της Εκκλησίας μας που τα έχουν όλα. Τι να προσευχηθώ? Και ο Θεός μου δείξε με πολύ ωραίο τρόπο, αδερφοί, δεν θα τον περιγράψω, τι είναι το σημαντικότερο για Αυτόν και για μένα και για όλους μας. Πρώτον, δύο πράγματα. Πρώτον, δούλος του Χριστού να υπηρετεί στην Εκκλησία του Θεού. Με ωραίο τρόπο μου το έδειξε ο Θεός. Ένα δούλο ταπεινό, άγιο, χαρούμενο να είναι στην υπηρεσία της Εκκλησίας του Χριστού. Μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων, μέσα στην οικογένειά του, να είναι υπηρέτης στην οικογένειά του, στην εκκλησία, παντού. Δηλαδή μέσα στη σχέση του με τους ανθρώπους να είναι υπηρέτης. Και δεύτερον, στη μοναξιά του, στο ταμείο του, στη σχέση του με το Θεό, να είναι φίλος του Χριστού και να μιλάει ο Χριστός μαζί του
όπως ο φίλος τον φίλο αυτού, στόμα με στόμα. Και η καρδιά μου έσπασε. Και τότε, έτσι συντετριμένος που ήμουνα, λέω, Κύριε, αυτό είναι για όλους μας. Και ο Κύριος μου λέει, όχι, μόνο για τους δούλους και τις δούλες είναι. Μόνο για αυτούς που πήραν αυτή την απόφαση να είναι δούλοι του Χριστού και να υπηρετούν την Εκκλησία. Να υπηρετούν τους αδελφούς, να υπηρετούν τους ανθρώπους. Μόνο σε αυτούς ο Χριστός είπε, δεν εξελέξατε εσείς εμένα, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Και δεν σας λέγω πλέον μόνο δούλους μου, αλλά σας λέγω φίλους μου, διότι σας φανέρωσα και θα σας φανερώνω όλα όσα ακούω από τον Πατέρα μου. Δούλος είναι ο άνθρωπος μέσα στο πλήθος των ανθρώπων, και φίλος είναι ο χριστιανός μέσα στη μοναξιά του, στο ταμείο του. Είναι ό,τι το σημαντικότερο μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή ο χριστιανός. Μέσα σε αυτό κρύβονται τα πάντα. Δεν μπορείς να υπηρετείς αν δεν αγαπάς. Δεν μπορείς να υπηρετείς αν δεν είσαι ταπεινός. Δεν μπορείς, μετά τα σκέφτηκα αυτά, δεν μπορείς να υπηρετείς αν δεν πιστεύεις στο Θεό, αν δεν ελπίζεις στο Θεό. Δεν μπορείς να υπηρετείς έτσι, αν πραγματικά δεν κατοικεί εν δυνάμει μέσα σου ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορείς να είσαι δούλος. Θυμήθηκα άλλη μια εμπειρία και τα συνεδίασα αυτά και συντρίφθηκε η καρδιά μου. Ήμουν ένα βράδυ στην προσευχή και σκεφτόμουν, ήρθε στη σκέψη μου δηλαδή, πιθανόν, εγώ πιστεύω από το Θεό, όποιος θέλει να γίνει μέγας να γίνει υπηρέτης, και όποιος θέλει να γίνει πρώτος να γίνει δούλος πάντων. Εκεί εμφανίστηκε ο Κύριος και μου λέει, δούλος πάντων. Και είπα, δούλος πάντων. Και άρχισα να το σκέφτομαι. Λέω, είναι πολύ δύσκολο, Κύριε μου. Δεν μπορώ να είμαι δούλος όλων. Άντε να είμαι δούλος της γυναίκας μου, δύσκολο, αλλά κάτι γίνεται. Να είμαι δούλος των παιδιών μου, δύσκολο, αλλά κάτι γίνεται. Αλλά να είμαι δούλος πάντων. Αλλά κατάλαβα τι σημαίνει. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Το Κύριε, αλλά δεν το έχω καταλάβει. Και σηκώνω το κεφάλι μου και λέω, Κύριε, δεν μπορώ να είμαι. Και μου λέει, καλός. Καλός είπες. Δεν μπορείς να είσαι. Και συνεχίζει, εγώ ήμουν, αλλά όχι εγώ, ο Πατέρας μου που κατοικούσε μέσα μου. Γιατί τα έργα τα οποία έκανα εγώ δεν τα έκανα εγώ, αλλά ο Πατέρας μου. Και σκέφτηκα και θαύμασα και είπα, ναι, πράγματι, αν εσύ κατοικείς μέσα μου, τότε πραγματικά θα είμαι δούλος, γιατί τα έργα που θα κάνω εγώ δεν τα κάνω εγώ, τα κάνεις εσύ. Και είπα, Κύριε, είναι εύκολο έτσι. Γιατί ο Παύλος είπε, όχι εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Λέω, είναι εύκολο έτσι, γιατί δεν θα κάνω εγώ. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Αλλά εσύ μπορείς. Και έφυγε. Και μετά την άλλη μέρα σκεφτόμουν πως άραγε θα, γιατί εκεί μπερδεύτηκα λίγο, πως άραγε μπορεί ο Χριστός να κατοικεί μέσα μου. Μέχρι που την Κυριακή διάβασα ότι όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, τότε εγώ κατοικώ σε αυτόν και αυτό σε μένα. Και λέω, τόσο εύκολο, αλλά και τόσο δύσκολο. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι να παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού αξίως, προς ευλογία, έτοιμη για τη Βασιλεία των Ουρανών.
Και αυτό όλο ολοκληρώθηκε αυτές τις τελευταίες μέρες. Όχι μόνο δούλος, αλλά και φίλος. Γιατί μετά το δούλος, ο Κύριος είπε, δεν σας λέγω πλέον δούλους, αλλά τώρα φίλους μου. Γιατί όσα ακούω θα σας λέω. Σαν φίλος προς τον φίλο αυτό μιλούσε στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός μόνο με τον Μωυσή. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μιλάει στόμα με στόμα. Στους δούλους που όμως θέλουνε, εξητούνε να είναι φίλοι με τον Χριστό. Εξητούνε να μιλάει ο Χριστός μαζί τους στόμα με στόμα. Και ο Κωνσταντινάκος το κατάλαβε. Και απόρρισα που το κατάλαβε. Του λένε να σου πω τι θα ζητάς την προσευχή σου. Πριν τελειώσεις, θα ζητάς να σε κάνει ο Χριστός δούλο του στην εκκλησία, να υπηρετείς τους αδελφούς σου και να σε κάνει φίλο του στο ταμείο σου για να μιλάτε στόμα με στόμα. Και μου έκανε εντύπωση που το κατάλαβε, ενώ εγώ πολύ δυσκολεύτηκα να το καταλάβω. Και πιστεύω, αδελφοί αγαπητοί, έκανε χάρη σήμερα ο Θεός και το καταλάβουμε όλοι μας. Γιατί είναι για όλους μας. Μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην εκκλησία των Θεσσαλονικαίων λέει, «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί περί των κινημένων, για να μην λυπήσετε όπως οι λυποί που δεν έχουν ελπίδα». Άρα διαχωρίζει τους ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, σε αυτούς που έχουν ελπίδα και σε αυτούς που δεν έχουν ελπίδα. Σε αυτούς που έχουν ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι όλες οι υποσχέσεις του Θεού μέσα στο Λόγο του είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Και δεν είναι για τους άλλους, για μερικούς, για ειδικούς, αλλά είναι για κάθε έναν από μας που δεχόμαστε το Λόγο του Θεού, που αποδεχόμαστε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, που δεν αγνοούμε τα πνευματικά, βάζοντας μπροστά μας λογικές σκέψεις παράλογες για το Πνεύμα του Θεού. Δεν ζούμε με σοφία ανθρώπινη και με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά μόνο με λόγια πίστεως και δυνάμεως. Δεν θέλω λοιπόν να αγνοείτε για να μην λυπήσετε. Γιατί όσοι δεν έχουν ελπίδα λυπούνται. Και έχουν πολλές αιτίες να λυπούνται. Μέσα στους καιρούς τους κακούς. Που όμως ισχύουν έξω και μακριά από το όρος του οίκου του Κυρίου. Μέσα στο όρος του οίκου του Κυρίου δεν υπάρχει λύπη. Υπάρχει πάντοτε χαίρεται και πάλι θέλω υπηχαίρεται και η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Δεν χαιρόμαστε από αυτά που βλέπουμε. Χαιρόμαστε από αυτά που ζούμε. Τι μεγαλύτερη χαρά μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος μέσα σε καιρούς κακούς όταν τον χρησιμοποιεί ο Θεός στην υπηρεσία των αδελφών του. Τι μεγαλύτερη χαρά μπορεί να νιώσει και να νιώθει συνέχεια ένας άνθρωπος όταν μέσα στο ταμείο του υπάρχει ο φίλος του που τον περιμένει και του λέει, έλα να κουβεντιάσουμε, έλα να τα πούμε, πες μου τι θέλεις και έλα να σου πω τι θέλω εγώ. Αυτή είναι η χαρά, αδέρφοι. Δεν είναι η χαρά των απολαύσεων, δεν είναι η χαρά των επιτυχιών. Είναι η χαρά της αγάπης του Χριστού. Είναι η χαρά που μόνο ο Χριστός μπορεί να πλημμυρίσει στην καρδιά μας όταν μιλάμε με Αυτόν στόμα με στόμα. Και αυτό δεν ισχύει για μερικούς. Αλλά κατά χάριν ισχύει για όλους μας, γιατί είναι γεγραμμένο ότι έτη εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν.
και θέλουσι προφητεύσει. Θα μιλάνε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Η μεγάλη διαφορά είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός ανεστήθη, πιστεύουμε? Αμήν. Αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός ανεστήθη, ο Θεός λέει ότι και εμάς θα μας αναστήσει. Όπως ο Πατέρας ανέστησε τον Χριστό δια Πνεύματος Αγίου, μας υπόσχεται ότι ο Πατέρας θα αναστήσει και εμάς δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά ποιους? Αυτούς που είναι, κατοικούνε πάνω στο όρος του οίκου του Κυρίου, που θα στηριχθεί πάνω σε όλα τα βουνά και θα πάει πιο ψηλά από όλα τα όρη και στα οποία θα πέφτουν τα ψίχουλα του Λόγου του Θεού. Και αυτό θα γίνει εκεί που κανένας δεν προσμένει και κανένας δεν εξεύρει και που κανένας δεν περιμένει. Ξαφνικά θα ακουστεί κέλευσμα, πρόσταγμα από το Θεό. Ξαφνικά θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου: «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». Και ξαφνικά θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού και το φθαρτό θα ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό θα ενδυθεί αθανασία. Αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία της αρπαγής της Εκκλησίας υπάρχει ένας χρόνος στον οποίο οι έτοιμοι μπορούν, πλησθέντες Πνεύματος Αγίου, πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, να καθαριστούν εντελώς και να αρπαχθούν. Οι άλλοι όμως, και το κρίσιμο σημείο για να καταλάβουμε πού ανήκουμε, πού είμαστε, είναι εάν έχουμε ελπίδα που μας δίνει χαρά. Αν έχουμε χαρά, δεν θέλει ο Λόγος του Θεού να λυπούμεθα σαν τους λοιπούς που δεν έχουν ελπίδα. Εάν λυπάσαι για όλα αυτά που συμβαίνουν και παραβλέπεις ώστε να μην χαίρεσαι όλα αυτά που είναι έτοιμος ο Χριστός να κάνει, δεν θα είσαι μέσα. Δεν θα είσαι μέσα. Δεν θα είσαι μέσα. Εάν όμως, αδερφοί αγαπητοί, μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι, όπως διαβάσαμε, στερεοί και αμετακίνητοι στο όρος του οίκου του Κυρίου, στο Λόγο του Θεού, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, περισσεύοντες ταυτόχρονα πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, το δεύτερο χαρακτηριστικό. Το πρώτο στο χαρακτηριστικό είναι η χαρά. Το δεύτερο είναι περισσεύοντες στο έργο του Κυρίου. Τι δουλειά κάνεις μέσα στην Εκκλησία? Τι δουλειά κάνεις στο έργο του Κυρίου? Κάνεις κάτι? Ο Θεός να μας δίνει, αδερφοί αγαπητοί, έργο, να αγωνιζόμεθα τον αγώνα τον καλό. Όχι οκνηρότητα, τεμπελιά ή αμεριμνησία ή αδιαφορία. Οι μέριμνες έξω βιωτικές. Η αγάπη για τις απολαύσεις και για τις χαρές του κόσμου τούτου. Αλλά μέσα, περισσεύοντες εις το έργο του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι όταν εργάζεσαι για τον Κύριο σαν δούλος, ο κόπος σου δεν είναι μάταιος, αλλά έχει μισθαποδοσία μεγάλη, γιατί ειδού έρχεται ταχαίος και ο μισθός του είναι στα χέρια του, για να αποδώσει σε κάθε έναν από μας κατά τον κόπο, κατά το έργο εκάστου. Πόσο κουράζεσαι στο έργο του Κυρίου,
πόσο κοπιάζεις, πόσο εργάζεσαι. Αδελφοί, ας σηκώσουμε τα μανίκια μας. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Το τέλος πάντων επλησίασε. Ας σηκώσουμε τα μανίκια μας. Μεγάλοι, μικροί, νέοι, νέες, άντρες, γυναίκες, παιδιά, αγόρια, κορίτσια, ας σηκώσουμε τα χέρια μας. Να γίνουμε δούλοι του Θεού και ας εισερχόμεθα στο ταμείο μας για να γνωρίσουμε το Φίλο μας, τον Ιησού Χριστόν που τόσο πολύ θέλει να μας αποκαλύψει τη φιλία Του και την αγάπη Του. Αμήν.